παιδιά, το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Αυτό το είπαμε. Οι πρώτες φωτιές είναι εδώ φυσικά. Αρχίσαμε από τον Πανόραμα και την Άνω Γλυφάδα το Σάββατο. Θεός να βάλει το χέρι του. Φυσικά η εξήγηση, γιατί εξαπλώθηκε πάλι, ας πούμε, χωρίς μποφόρ υπάρχει. Γιατί μας έκανε εντύπωση. Αλλά είναι η εξής. Ακούστε, γιατί. Μιλούν για μια φωτιά η οποία δεν έχει οριοθετηθεί. Ναι. Κάνουν λόγο μάλιστα για το πόσο τρελός είναι ο ημιτός και ότι είναι σαν μπακλαβάς και δημιουργεί χωάνες και κυλιδώσεις που κατευθύνουν τη φωτιά προς κατοικημένες περιοχές. Παιδιά, ήταν απλό. Έρας τέλειο. Είναι τρελός ο ημιτός. Τελείωσε. Το έχει χάσει και για αυτό το βουνό. Μεγάλωσε, πέρασε και πολλά στη ζωή. Τώρα μην τα λέμε πια. Του έχει γυρίσει. Παιδιά. Έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι κάνει και φταίει φυσικά. Και μοιάζει, γιατί μοιάζει με μπάκλαβα. Ωραία, υπέροχη παρομοίωση. Σχεδόν ποιητική στέλνει. Αυτό έχει χωάνες, κατάλαβες. Και τρελαίνει τη χωάνη αυτή του μπακλαβά και αυτοπυρπολείται δηλαδή. Έτσι από την τρέλα. Όχι, παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι το ίδιο το βουνό πια φέρει την ευθύνη. Και όταν θα ρωτήσουμε μεθαύριο γιατί κάει και το δάσος, η απάντηση θα είναι γιατί δεν πάει καλά το δάσος, παιδιά. Επίσημες τοποθετήσεις, πάντα. Επιχειρήματα έχει μέσα, έχει λογική. Όπως η τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, που πέρασε από το ωραίο που είπε ότι έχουμε τη χαμηλότερη βενζίνη. 2,70 φυσικά έχει φτάσει στην τζάμπα. Αν εξαιρέσει τους φόρους, βέβαια, είναι η χαμηλότερη. Οι φόροι τη σηκώνουν, παιδιά. Αυτό ήταν από τα πολύ δυνατά του, ας πούμε, κτλ. Και λες, δεν θα πει κάτι άλλο, κι όμως, ανατροπή, είπε. Εάν είμαστε φύσκα με 2,70, καλύτερα. Παίρνουμε και περισσότερο φόρο από του τουρίστε. Ναι, αλλά πληρώνει και ο Έλληνα, δεν πληρώνει μόνο ο τουρίστα. Ωραίο, να το. Χιλάριους. Είναι ένα stand-up comedian πια, έχει τα δικά του αστεία. Κάνει θράψει τέλειο, χαρίζει γέλιο. Για καλό είναι αυτό με τη βενζίνη. Λέγε να μα τα κουμπίσει ο τουρίστα. Σκέψου τι ωραία. Θα βγάλουμε λεφτά από του φόρου τη βενζίνη που θα πληρώσει ο τουρίστα. Ποιοι θα βγάλουμε, εμεί που πληρώνουμε το ίδιο τη βενζίνη. Και μένουμε και εδώ γιατί ο τουρίστας θα φύγει, Στέλιο, το γνωρίζουμε. Δεν θα κάτσει εδώ, δεν είναι τρελός σαν τον ημιτό. Τώρα το κορδίζω. Θα τα πάρει το κράτος, θα μας τα δώσει μετά αναδρομικά τα κέρδη του τουρίστα. Και γιατί πρέπει να του τα και να μας τα πάρουν από τη βενζίνη. Δεν είστε χαζοί. Γιατί να μην τα πάρουμε από την ξαπλώστρα στη Μύκονο, του Δε Μύκονο. Η ελάχιστη κατανάλωση από την άλλη ανέρχεται μέχρι και τα 2.000 ευρώ ανά καναπέ. Τι? Παιδιά, καναπές και διχίλιαρο. Ρίχτη βενζίνη και θα τους τα πάρουμε από εκεί. Τι ωραία, διχίλιαρο καναπές, ρε, φοβηθείς να κάτσεις. Μα και ο άλλος τι θα καταναλώσει πια πάνω στον καναπέ, κεράσια. Ωραίο τώρα είναι τα αστεία. Ήλι, έλεο για την ακρίβεια. Και έχω κι άλλο. Ή έχει δικό του ρολόι της ΔΕΗ ο καναπές ακόμα, γιατί δεν έχουν να κάνει. Παιδιά, σε κάθε περίπτωση υπάρχει λύση. Είναι στη Μύκονο, στον καναπέ πάνω, ας πούμε. Μύκονος. Σε αυτή την ξαπλώστρα που μάλλον δεν ξέρω. Ίσως είναι από ατόφιο χρυσάφι, δεν ξέρω, Στέλιο. Για το τουρίστα τα πάντα ακριβαίνουν. Είναι μπαλάντα. Μα αυτός τα φύγει. Δίνω ψυχή, ε. Πάρ' την. Δεν το καταλαβαίνουν να βγάλουν χρήμα και πάλι τώρα τρέχουν. Μα εκεί στη Μύκονο ξεχνούν πως έχουν μια ξαπλώστρα τόφιο χρυσάφι που αφήνουν να πάει στράφη. Μόνο τη βενζίνη βαράνε, πιο καλά για μας λένε θα'ναι. Κι ο ημιτός την τρέλα του μπαίνει και φωτιά μονάχος του παίρνει. Μια ξαπλώστρα τόφιο χρυσάφι σε μια χώρα που πάει στράφη. Τα βουνά τα κατηγορούνε, να τα σώσουνε δεν μπορούνε. Τον τουρίστα τον κυνηγάμε κι ας μην έχουμε πια να πάμε. Πολύ εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Παιδιά, ευτυχώς τα παίζουμε μεσημέρι. Τα τραγούδια, ναι, τέτοια ώρα μπορούμε να τραγουδάμε. Το βράδυ πια είναι δύσκολη μου. Πάει, τέλος, όχι. Όλη η Αθηναϊκή Ριβιέρα μετά τις 11 δεν έχει μουσική. Μούγκα μου, δεν ξέρω, τους άρεσε η περίοδος του COVID, τους έλειψαν τα μέτρα, οπότε το κάνουν μόνοι τους. Δεν θέλουν, λέει, για να μην γίνεται χαμός με τους τουρίστες. Ναι, πια τα. Όλα για τον τουρίστα, είπαμε. Για τους τουρίστες αυξάνουμε τη βενζίνη. Όχι να τους έχουμε και μουσική να πάνε να διασκεδάσουν, να πιούν, να φέρνουν χρήματα, έλεος κάπου.
τους χτυπήσουμε στο καύσιμο. Οι Πανελλήνιες πώς πάνε? Να κάνω και μια δήλωση, επειδή είμαι και γνωστός εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι ήταν μια επιτηρήτρια. Πάρα πολύ όμορφη, αυτό να το πω. Μας φτιάξαν πάρα πολύ καλά, 25χρονη, και ευελπιστώ να ξανά είναι εδώ. Να το, παιδιά. Αυτό είναι το κίνητρο που λένε. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Θέλει και ο μαθητής ένα λόγο που του δίνανε με καμπά. 26χρονη επιτηρήτρια θέλει. Και σου λέω εγώ πώς ξυπνάει το πρωί 7 η ώρα όρθιος. Ναι, θέλω να πω. Τουλάχιστον ήταν καλά χτενισμένη επιτηρήτρια. Το λέω τώρα γιατί έχουμε θέμα με τα κομμωτήρια, παιδιά. Δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού. Θέλουν μαλλιά όλες, λέει, για ξαπλώστρα. Πώς θα πάει, αφού είναι πανάκριβο πια, είναι πρωτοχρονιά. Έτσι είναι ο Έλληνας. Δεν του το παίρνει στο φιασίδι. Κομμωτήριο το θεωρώ απαραίτητο, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα στη γυναίκα. Μόχουμε από κάτι άλλο για να έρθουμε να είμαστε ωραίες. Ναι. Γιατί το μάλλον το χρειάζεται για την έξοδο. Εντάξει, μπορεί να κόψω λίγο από ένα, να αγοράσω κάτι, κάποιο καινούργιο ρούχο, ίσως. Ή τη ΔΕΗ, ίσως. Λέω τώρα εγώ πράγματα. Σου λέει, ας μην την πληρώσω. Θα έχω, ρε παιδί μου, μαλλιά, δεν θα έχω ρεύμα που έτσι και αλλιώς θα μου το κόψουν. Και ενώ άλλοι λέει, δεν βρίσκουν μια θέση για το ρεφλέ, άκου το. Η τύχη, ρε παιδιά. Η τύχη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Ποια τον έχει στο σπίτι της, τον κομωτή. Λοιπόν, είναι quiz, είναι νέα, ωραία και αυτό είναι το σημαντικό. Ερωτευμένη. Έλα, έλα, μη ερωτευμένη υπάρχει στη χώρα αυτή. Η Λάιρα Ζήση. Και όπου να είναι Μαυρικίου, έχει σημασία, θα γίνει τον Αύγουστο. Και του με τι είναι τα de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quiere mandar para la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Bruja, bruja, brujita. Tú me hiciste... Ρε, τι στα κάνει μπουκλάκια, μωρέ. Παιδιά, αυτός είναι μέλλον σύζυγος. Παίρνει το σίδερο και πιάνει δουλειά. Είναι συγκινητικό. Αυτή είναι αυτή. Συγκινητικά, συγκινητικά. Συγκινητικά, συγκινητικά. Συγκινητικά, συγκινητικά. Μας έχει τρελάνει και η Ελένη, ακριβώς όπως τα λέει. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό, παιδιά. Μόλις με τελείωσε. Τι? Α, τα μαλλιά. Μπράβο, ναι, και... Και ήρθε η επόμενη πελάτησα. Η μάμα. Έλα, ρε. Έλα, ρε, κάνει και της μάνας. Συγκινητικό. Παιδιά μου, άντρας έχει γνώση τώρα. Σε γλιτώνει από πολλά. Να ξέρει να κάνει και μπουκλάκια. Ρε. Εγώ τρελαθώ. Σου λύνει τα χέρια. Και την έπιασε κιόλας. Όχι ο Μαυρίκιος, η Λάιρα, την Ανθοδέσμη. Τα άμα θες, δες τα. Αγάπη μου, τι κάνεις? Θα παντρευτείς? Πότε? 28 Αυγούστου. Αποκλείεται κι αυτό. Όλο τυχαίως την έπιασε η Λάιρα το μπουκέτο. Που εντωμεταξύ θα παντρευτεί, το ξέραμε. Γιατί πήγε να την πιάσει? Α, σε καμία άλλη μπα και βρει την τύχη. Τώρα, καλά, Μαυρίκιο δεν πρόκειται να βρει που τα κάνει και όλα. Και σκαλέτ. Και αρνεί. Και TikTok και Asian. Και πάνε και έρχονται και σκυλί και μάνα. Και κάνει και μπούκλα. Γιατί για να ξέρεις, η αγάπη αποκλείεται. Θέλει μπούκλα. Το πάω και αλλιώς τέλειω. Τάλκας βαρύς, τι βαρέσαι? Ένα μαλλί τι σ' άρεσαι? Και το ψαλίδι μου του είπε να της τα φτιάξει. Λεβέντια το μάτι μου, άντρα και στυλοβάτι μου, είπε κι αυτός εντάξει. Έλα, είναι Δευτέρα! Η αγάπη θέλει μπουκλά για να κρατηθεί. Πρέπει να την έχεις κούκλα, να τη φτιάχνεις και μαλλί. Η αγάπη
Θέλει μπουκλάκια, μα έχεις έρωτα. Θα τις τα χτενίσεις κιόλας σαν το τρυφόν Σαμάρα. Ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο, το θέλες. Αυτό δεν ήθελα, Στέλιο. Έλα. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Νικόλα, έχω ξεκινήσει εκστρατεία. Και ισπανικά. Και ισπανικά. Πολλά. Και ζητώ σε αυτό το σημείο τη βοήθειά σου, Νικόλα. Εδώ, θα συνδράμω. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη, Νικόλα, έχει προτάσεις να επιστρέψει στην τηλεόραση. Για το Θεό, για το Θεό. Μη για το όχι, Θεό. Όχι, δεν χωράμε δύο, παιδί μου. Γι' αυτό κάνω έκκληση. Έκκληση. Συγκεντρώνω κάποιες υπογραφές. Είναι σοβαρό, Νικόλα. Είναι εδώ. Δεν πρέπει να περάσω. Δεν πρέπει. Ψυχοφέρει η Νικόλα εδώ πέρα το χαρτί να το υπογράψεις. Βγάλα από τη φάκα το στυλό. Βγάλα από τη φάκα το στυλό. Εκεί είναι σαν φάκα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχεις μαζέψει εδώ, πολλές. Στο 1053 έχω μαζέψει ήδη 1052, τι Νικόλα. Τι σήμερα η ήλι, ήλι, για η περικεφαλαία, τι της κάνει. Ξέρεις πως με πιέζει η περικεφαλαία. Έτσι. Μα το είδα πως. Βάζω δύο σταυρούς να πάρει και το από κάτω. Έτσι, Νικόλα. Μπράβο, Νικόλα. Μπράβο. Δεν μπαίνει. Δεν πειράζει. Να σε... Α, μην κάνεις και σχόλιο γι' αυτό. Ο αγώνας θα δικαιωθεί. Ο αγώνας θα δικαιωθεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω. Τι μου συμβαίνει. Έλα, παιδιά, δεν άντεξα. Υπέγραψα. Δεν το σκέφτηκα πολύ. Εντάξει. Πείτε με, τρελό σαν τον Ημιτό, κουράστηκα. Πόση τρέλα πια έχω και το βουνό, δεν θέλω άλλη. Δεν είμαι και καλά να σου μυρικλινίσω. Άσε με τώρα. Μου πήραν το γορίλα, ρε φίλε. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Εγώ έχω πάρα πολλά νεύρα από αυτό το γύρισμα, να ξέρετε, και έκτοτε. Ήταν εκπληκτική, ρε, τέτοια φωνή. Τι ωραία. Είπε όλα, είπε μπαλάντες, είπε. Freddie Mercury, είπε. Άνοιξε πέτρα. Είναι μεγάλη απώλεια. Εντάξει, δεν σου λέω. Είναι όλοι πολύ καλοί, πολύ δυνατοί που είναι μέσα. Και το παγωτό, ας πούμε, που δεν πάει με τα καλά. Γιατί εσύ έχεις, γιατί το έχεις, αυτό το κάτι που θέλω. Παρακολουθείς πως χορεύει. Δεν πάει καλά. Αυτό το κάτι. Και δεν πάει και ο νους σας, ξέρουμε πια. Τελείωσε. Αδιανόητο, μπράβο. Ο Μινόταυρος δεν έχει, και ο ταβάνι είμαστε. Είχαμε φορέα πολύ δυνατό. Ούτε εδώ πάει το μυαλό σου, εμένα που ακούς. Πέρο. Είχα το cyber, δυνατό cyber και φάτο. Ούτε εδώ πάει ο νους σου, Στέλιο. Ούτε πάει ο νους. Εμείς πάθαμε σοκ. Είχα και το παπάκι φυσικά. Το παπάκι. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Το παπάκι που είπε άπαπα. Έχουμε και κόμματι, δεν είναι έτσι. Και μάσκες για μόνο την Πινελόπη δεν έχουμε, είναι κρίμα. Συγγνώμη, αλλά θέλω να απευθυνθώ πια στον Ατζούν. Κίτσες! Και να του ζητήσω μια χάρη ως μέλος πια της οικογένειας Ατζούν. Ξανάρχισε! Χάλια είμαι. Πρέπει να ξανάρθει, το ζητάω. Ας ντυθεί κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Ας ντυθεί Ιαγουάρος, κόμπρα, κυροπείο, ό,τι και να είναι. Αρχεί να ξανατραγουδήσει, γιατί η Πινελόπη μου, όπως και η ίδια, πολύ ωραία είπες, όλα γύρω σου γυρίζουν. Παιδιά, και φάρουμε τώρα, δεν φοβόμαστε τη Δευτέρα. Πάλι μέσα στο πλατό μας, να σε δω ξανά. Το γορίλα να το κάνεις, θέλω φοβερά. Μαρινέλα Ντούα Λίπα, είπες και ρουβά. Κι όταν είπες και τη σκλάβα θέα. Πάλι θα έρθω να σε ψάξω, θέλω σαν τρελός. Και τη μάσκα μη τη βγάλεις, θέλω διαρκώς. Να σ' ακούω τα κομμάτια, να τα τραγουδάς. Ατζούν μου φέρει. Όλα γύρω σου γυρίζουν, Πινελόπη, ήσουν τρελά. Άλλη μια φορά για λίγο, βάλε μάσκα πάλι και έλα. Όλα στα ζητώ, στα δίνω, μείνε κι άλλο, θέλω πολύ. Η
ήσουν οι καλύτεροι μας. Μάσκερ, Σίγκε, όλα είσαι εσύ. Τι ωραία η Δευτέρα ρε παιδιά, όταν είσαι με την καλύτερη παρέα. Ο Κωνσταντίνος μου είναι εδώ στα κρουστά. Σπύρος Σπύρος, Golden Basara Forever. Ο μαέστρος μου στο Λαϊκό Σταύρος εδώ. Νίο, ο μαέστρος της ζωής μου σε κάθε συχνότητα. Πίκολο Αντρίκο, παιδική ψυχούλα από το δωματιάκι της. Και αυτή η φωνή 5 εκατομμυρίων αγγέλων. Ο Πέτρος, ο πυλαρινός ο Πέτρος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με τρέλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν, Πινελόπη, γύρνα τώρα. Όλα γύρω σου γυρίζουν, μάσκες, νότες, show, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν, Πινελόπη, ήσουν τρέλα. Ήσουν οι καλύτεροι μας, μάσκες, σύγκες, όλα είσαι εσύ.